Ρέθεν νιώτικο καρναβάλι, μια πόλη που ονειρεύεται και πάλι. Μετά από τρία χρόνια, όπως βγαίνουν και στα μέσα, η πόλη αρχίζει πάλι να ονειρεύεται με το καρναβάλι της. Οξυγόνο στο νεκρό οικονομικά για την αγορά Φεβρουάριο δίνουν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις του Ρεθύμνου, που στην κορύφωσή τους η πόλη αναμένεται να βουλιάξει από κόσμο. Περίπου 100.000 άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν το τελευταίο τετραήμερο στο Ρέθυμνο, ενώ σχεδόν 3.000 κλίνες ξενοδοχείων και άλλων καταλυμάτων είναι έτοιμες για να φιλοξενήσουν τους Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες, με τις τιμές να είναι για όλα τα βαλάντια. Υπάρχει ήδη μία πληρότητα της τάξης του 90+. Υπάρχει ακόμα διαθεσιμότητα, ελάχιστη μεν. Αν θέλει κάποιος βέβαια να έρθει στο Ρέθυμνο και να χαρεί το καρναβάλι μας, θα πρέπει λίγο να ψάξει παραπάνω. Η κοσμοπλημμύρα της αποκριάς, λένε οι εκτιμήσεις των διοργανωτών, θα συμβάλλει ώστε το Ρέθυμνο να πιάσει όπως και το 2019 το ελληνικιώδες ποσό εσόδων των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα θα ισχυροποιήσει το brand name του ως ιδανικός τουριστικός προορισμός και το χειμώνα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αγγίξουμε αυτά τα οικονομικά μεγέθη του 18 και του 19, που ήταν το απόγειο και του καρναβαλιού. Ήταν κοντά στα 10 εκατομμύρια έσοδα στην πόλη μας, υπολογίζοντας από τα ξενοδοχεία μέχρι και το τελευταίο τσιμπιδάκι ή το τελευταίο βουρτσάκι που κατασκεύαζε άρμα. Διαφημίζεται το brand Ρέθυμνο, το destination Ρέθυμνο. Και επειδή εμείς και σαν σύλλογο ξενοδόχων και όλοι οι φορείς μαζί με το Δήμο κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες για επιμήκυνση της σεζόν, θέλουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ας ξεχάσουμε για λίγο τη μιζέρια. Από τις πρώτες και όλες ημέρες του Φεβρουαρίου, εκατοντάδες επαγγελματίες της πόλης, από παραγωγούς, προμηθευτές έως και καταστηματάρχες και εμπόρους, δουλεύουν πυρετοδός για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς. Η εστίαση παίρνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από την πίτα του καρναβαλιού. Και το περιμένουμε εμείς όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι εστίαση γενικά στο Ρέθυμνο, το περιμένουμε πώς και πώς. Και βέβαια να δούμε και εμείς στα ταμεία μας χρήμα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις του χειμώνα. Είναι ανάσα, είναι ένα καλό οικονομικό αποτύπωμα. Αυτό που θα θέλαμε θα ήταν να ήταν περισσότερο και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Οι κρατήσεις στην εστίαση ξεπερνούν το 80%, ενώ εκτιμάται ότι έως το βράδυ της Παρασκευής δεν θα υπάρχει διαθέσιμο τραπέζι ούτε για δείγμα, ακόμα και στα καταστήματα που θα ανοίξουν το τελευταίο τετραήμερο. Η εστίαση θα είναι γεμάτη, οπότε όποιος θέλει, όποιος επιχείρησης, όποιος συντοπίτη μας θέλει να κάνει κράτηση, θα πρέπει να την κάνει άμεσα εντός 48 ώρων. Και ενώ για την εστίαση ο ένας μήνας καρναβαλικών εκδηλώσεων ισοδυναμεί με έσοδα ακόμα και με ένα καλό Ιούλιο, για το χονδρικό και γενικό εμπόριο το οικονομικό αποτύπωμα του καρναβαλιού είναι εξίσου ισχυρό. Έστω και αυτό το λίγο για μας είναι μία ανάσα. Αν όχι τόσο έντονο στο λιανικό εμπόριο, δουλεύει το χονδρικό εμπόριο, δουλεύουν οι κατασκευές, οπότε ευελπιστούμε ότι αυτά τα χρήματα που δίδονται από τα άτομα που ασχολούνται με το καρναβάλι θα βρουν το αποτύπωμά τους σε μεταγενέστερα στην αγορά του Ρεθύμνου. Το καρναβάλι, μια πόλη που ονειρεύεται.